Θα σας καλησπερίσω όλους και όλες, συντρόφους και συντρόφισσες, φίλους και φίλες. Να χαιρετήσω θερμά αυτή τη διεθνή συνάντηση της ριζοσπαστικής και αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται στη χώρα μας, σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, αλλά θα λέγαμε και για την Ευρώπη. Και να προσθέσω επίσης ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία αυτές οι διεθνείς συναντήσεις, διότι σπανίζουν πλέον στους καιρούς μας και τις χρειαζόμαστε πάρα πολύ αν θέλουμε να ανταλλάξουμε γνώμες, απόψεις, εμπειρίες και να αναπτύξουμε κοινούς αγώνες για να συμβάλλουμε στο μετασχηματισμό του κόσμου, διότι το κίνημα της αριστεράς σε κάθε χώρα έχει έναν απότερο στόχο, τον μείζωνα στρατηγικό στόχο, την αλλαγή του πλανήτη μας. Αλλαγή η οποία σημαίνει σοσιαλισμό στη γη. Αυτός είναι ο μεγάλος, ο μεγαλεπίβολος, ο οραματικός, ο στρατηγικός μας στόχος. Ιδιαίτερα θα έλεγα ότι έχει μια ιδιαίτερη σημασία η συνάντηση και η συμπόρευση όλων των αριστερών δυνάμεων στην Ευρώπη. Και όταν λέω αριστερών δυνάμεων, για να μην παρεξηγούμεθα, από τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που είναι από την Ευρώπη, διευκρινίσουμε ότι όταν μιλάμε για αριστερά στην Ελλάδα, δεν εννοούμε την σοσιαλδημοκρατία. Ούτε τη Δημάρ. Όταν μιλάμε για αριστερά στην Ελλάδα, και τουλάχιστον νομίζω σε αυτή τη συνάντηση αυτό είναι αυτονόητο, όταν μιλάμε για αριστερά στην Ελλάδα, μιλάμε για την αριστερά που σε τελευταία ανάλυση αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα. Πολύχρονης αριστερά στην Ευρώπη, η οποία αμφισβητεί τον νεοφιλελευθερισμό, αμφισβητεί τον καπιταλισμό και θέλει μια νέα σοσιαλιστική προοπτική για όλη την Ήπειρο, αυτή τη συνάντηση την έχουμε όσο ποτέ ανάγκη. Έχουμε όσο ποτέ ανάγκη την αλληλεγγύη των αριστερών ριζοσπαστικών αντικαπιταλιστικών δυνάμεων. Πέρα από τις διαφορές που έχουν στον ευρωπαϊκό χώρο, βεβαίως και σε όλο τον κόσμο, προκειμένου εμείς να στηρίξουμε το κίνημα ανατροπής στην Ελλάδα, αλλά για να συμβάλλουμε κι εμείς από την πλευρά μας στα άλλα κινήματα και στους άλλους αγώνες που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο. Και ιδιαίτερα να υπογραμμίσουμε τον αγώνα που διεξάγουν αύριο στην Πορτογαλία, ένα πολύ μεγάλο αγωνιστικό κάλεσμα που από ό,τι φαίνεται θα συγκλονίσει αυτή τη χώρα και θα έχει απήχηση σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Είναι ενθαρρυντικά, καινούργια και ελπιδοφόρα πράγματα στον Ευρωπαϊκό Νότο, αλλά βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο πηγαίνουν και πιο βόρεια. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι, ίσως οι περισσότεροι στον χώρο της αριστεράς που έχουν την αίσθηση ότι τηρουμένων των αναλογιών και φυσικά με τις διαφορές ζούμε μία κατάσταση ως αριστερά ανάλογη περίπου με αυτή που έζησε η κομμουνιστική αριστερά και όλη η αριστερά μετά τον πόλεμο. Και τότε και σήμερα μπαίνει μπροστά στην αριστερά μια ιστορική πρόκληση. Να αλλάξουμε την Ελλάδα. Να ανοίξουμε καινούριους προοδευτικούς και σοσιαλιστικούς δρόμους. Αν τότε, μετά τον πόλεμο, πήγαν στραβά κάποια πράγματα και γνωρίσαμε την ήττα και την τραγωδία στη συνέχεια, νομίζω ότι τώρα έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε την ευκαιρία
να μην επαναληφθεί η ιστορία. Έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία, αν όλη η αριστερά, και όταν αναφέρομαι στα αριστερά, δεν αναφέρομαι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρομαι σε όλη την αριστερά στην χώρα μας. Έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα και την ευκαιρία, όλη η αριστερά στην Ελλάδα, με την διεθνιστική αλληλεγγύη βεβαίως, να καταφέρει να ανοίξει δρόμους στην χώρα μας, καινούργιους δρόμους προόδου και σοσιαλισμού. Αυτό είναι το στίχημα που βρίσκεται μπροστά μας σήμερα. Αυτό είναι η πρόκληση προς την αριστερά. Και η Ελλάδα μπορεί να τα βγάλει πέρα. Και εμείς από αριστερά μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αρκεί να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, αρκεί να μην επαναλάβουμε παλιά τραγικά λάθη, αρκεί να διδαχθούμε από τις μεγάλες εμπειρίες που έχουμε και να σταθούμε βεβαίως και ικανοί. Η Ελλάδα από πειραματό ζώο του υπεριαλισμού και του καπιταλισμού, και ιδιαίτερα των κυρίαρχων κύκλων της Ευρώπης, πρώτα απ' όλα της Γερμανίας, μπορεί να γίνει θετικό ιστορικό πείραμα. Θετικό ιστορικό πείραμα για πρόοδο και σοσιαλισμό. Να γίνει ένα θετικό πείραμα το οποίο να προκαλέσει ένα ντόμινο θετικών εξελίξεων στον ευρωπαϊκό νότο. Το μπορεί αυτό μια μικρή χώρα παρά τον δύσκολο διεθνή και ευρωπαϊκό συσχετισμό δυνάμει. Και αυτό δεν είναι ούτε εθνική αναδίπλωση, ούτε εθνική απομόνωση, είναι το αντίθετο. Η έκφραση και η ουσιαστική έκφραση, θα έλεγα, της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Διότι μια ανατροπή στην περιφέρειά μας και στην Ευρώπη από κάπου πρέπει να ξεκινήσει. Και η Ελλάδα, λόγω των συγκυριών, έχει τη δυνατότητα η εθνική αριστερά να ανοίξει πρώτη αυτόν τον δρόμο. Και είναι πιο κοντά να τον ανοίξει από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Εμείς στην Ελλάδα, και διαβεβαιώνουμε σε αυτό τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από τις άλλες χώρες, ότι αισθανόμαστε βαριά αυτή την ευθύνη, την αντιλαμβανόμαστε πλήρως και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να τη φέρουμε σε πέρας. Να ανοίξει όμως η Ελλάδα ένα τέτοιο δρόμο, ένα δρόμο προόδου και σοσιαλισμού, ένα δρόμο προοδευτικών ριζοσπαστικών μετασχηματισμών με σοσιαλιστικό ορίζοντα, πρέπει να θέσει επιτάπητος το θέμα κυβέρνηση και εξουσία. Η αριστερά που σε αυτή την κρίση συγκλονίζει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ευρώπη και τον κόσμο, δεν είναι ικανή και δεν απαντά θετικά, δεν σηκώνει το γάτι να θέσει θέμα κυβέρνησης και προοπτικής εξουσίας, αυτή η αριστερά είναι για το καλάθι των αχρήστων. Αυτή η αριστερά δεν μπορεί να παίξει κανένα θετικό ρόλο και το μόνο που μπορεί να επιτύχει είναι την περιθωριοποίηση και την εξαφάνιση. Αυτή την ώρα και πολύ σωστά οι δυνάμεις της αριστεράς, όχι όλες φυσικά, αλλά αυτές που το θέτουν, βάζουν ζήτημα κυβέρνησης αριστεράς με προοπτική εξουσία της αριστεράς για προοδευτικούς μετασχηματισμούς και σοσιαλιστική προοπτική. Μιλάμε όμως, για να το αποσαφηνίσουμε πλήρως από την πρώτη στιγμή, μιλάμε για κυβέρνηση της αριστεράς, στόχο κυβέρνηση της αριστεράς και όχι κυβέρνηση της κεντροαριστεράς ή της κεντροαριστεράς. Και αυτό δεν το κάνουμε για να αυτοικανοποιηθούμε, για να επιδείξουμε μια αριστερή αλαζονία ή αυταρέσκεια. Αλλά γιατί μόνο μια κυβέρνηση της αριστεράς
με την ουσιαστική έννοια του όρου. Μπορεί να γίνει και πλειοψηφική δύναμη σε αυτή τη χώρα, αλλά και να φέρει σε πέρας με αποτελεσματικότητα, συνεκτικότητα και συνέπεια ένα αντιμνημονιακό προοδευτικό δρόμο με σοσιαλιστική προοπτική. Εδώ, ξέρετε, σε αυτό το στόχο αναπτύσσονται διάφορες αντιρρήσεις από πολλές πλευρές. Πρώτη αντίρρηση είναι ότι μια κυβέρνηση της αριστεράς θέτει προς στόχο σε αυτή τη φάση, μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού, έτσι μας λένε, δηλαδή χωρίς να έχει προηγηθεί η ανατροπή του καπιταλισμού, δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά μια κυβέρνηση διαχείρισης του συστήματος. Μια κυβέρνηση η οποία θα απομειωθεί, θα αναδιπλωθεί, στην πορεία θα συντηρητικοποιηθεί και στο τέλος θα συμβιβαστεί με τη διαχείριση του καπιταλισμού. Αυτή είναι μια πρώτη ένσταση, μια πρώτη επιφύλαξη από μία πλευρά, ενώ μία πλευρά, μία κατεύθυνση, η οποία κριτικάρει αυτό το στόχο για κυβέρνηση αριστεράς. Η δεύτερη πλευρά της κριτικής, η άλλη κριτική η οποία γίνεται, ότι δεν είναι θετικό, δεν είναι αποτελεσματικό να παλεύουμε για μια κυβέρνηση της αριστεράς, διότι μια κυβέρνηση της αριστεράς είναι πολύ περιοριστική, το εύρος της δεν μπορεί να είναι πλειοψηφικό και επομένως μια τέτοια κυβέρνηση δεν μπορεί να προωθήσει αντιμνημονιακούς, προοδευτικούς και ανατρεπτικούς υποτίθεται στόχους. Άρα χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι πέρα της αριστεράς, όπου μέσα σε αυτή και η αριστερά θα έχει μια συμβολή. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω αυτές τις δύο απόψεις, διότι το θέμα είναι θεμελιώδες για την προοπτική και την τύχη της χώρας μας, αλλά και το ρόλο της αριστεράς στις σημερινές συνθήκες. Ας πάρουμε πρώτα απ' όλα την κριτική που γίνεται εξ αριστερών και η οποία λέει, όπως σας είπα, ότι μια κυβέρνηση αριστεράς χωρίς να έχει προηγηθεί η επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού είναι καταδικασμένη να διαχειριστεί το σύστημα. Σε αυτή την κριτική που γίνεται εξ αριστερών, φυσικά όπως καταλαβαίνετε, γίνονται δύο λάθη. Περισσότερα ίσως επικεντρώνω σε δύο λάθη. Το πρώτο λάθος είναι ότι αυτή η κριτική θεωρεί πως αυτή η κυβέρνηση αριστεράς θα προκύψει τάχα ως απλός εκλογικός περίπατος. Θα είναι μια κυβέρνηση με δύο λόγια κορυφών μιας ψήφου του ελληνικού λαού την Κυριακή, η οποία εκ των πραγμάτων δεν θα έχει τη δύναμη ούτε να συγκρουστεί, ούτε με τις συγκρούσεις αυτές να ανοίξει καινούργιους δρόμους. Αυτό είναι θεμελιώδες λάθος. Διότι αυτό το οποίο επιδιώκουμε δεν είναι μια εκλογική απλώς αναρρίχηση της αριστεράς στη διακυβέρνηση της χώρας. Αυτό το οποίο επιδιώκουμε πρώτα απ' όλα και κυρίως είναι να αναπτύξουμε ένα μεγάλο ενωτικό, ταξικό, εργατικό, λαϊκό κίνημα το οποίο θα στηρίξει την αριστερά και θα αποτελέσει τη βάση και τη ρεχοκοκαλιά, το μοχλό και την κινητήριο δύναμη για να αποκτήσει αυτή η αριστερά την πλειοψηφία, αλλά και όταν γίνει κυβέρνηση για να στηρίξει τους προοδευτικούς και σοσιαλιστικούς μετασυμβατιστούς. Η διαφορά επομένως είναι θεμελιώδης. Το δεύτερο λάθος που γίνεται σε αυτή την άποψη είναι ότι θεωρεί πως ο άμεσος στόχος για την αριστερά
στις σημερινές συνθήκες δεν πρέπει να είναι άλλος παρά η σοσιαλιστική επανάσταση. Και μάλιστα σοσιαλιστική επανάσταση εδώ και τώρα. Δεν υπάρχει μεταβατικό πρόγραμμα, δεν υπάρχουν μεταβατικοί στόχοι, δεν υπάρχουν προβλήματα, αιτήματα, ανάγκες, απαιτήσεις που πρέπει να τεθούν στην ημερήσια διάταξη. Ως υπαριθμόν ένα άμεσο στόχο της αριστεράς για να ανοίξουν με μεταβατικούς, ριζοσπαστικούς, προοδευτικούς μετασχηματισμούς έναν σοσιαλιστικό ορίζοντα. Αυτή η στρατηγική, η οποία πίσω από την οποία κριτικάρεται την κυβέρνηση αριστεράς, είναι βαθύτατα λαθεμένη, διότι αν ακολουθεί το συνολικά από την αριστερά στη χώρα μας, θα ακύρωνε το ρόλο της και θα την απέκοφτε από τα μεγάλα τμήματα του ελληνικού λαού, τα οποία πιέζονται σήμερα από ειδικές καταστάσεις μέσα στην κρίση και ειδικά πιέζονται από την πότα της Τρόικας και από τη μνημονιακή λαιλασία. Η αριστερά που δεν είναι σε θέση να συλλάβει και να πιάσει τους κρίκους εκείνους, οι οποίοι είναι αισθητοί στον κόσμο, ότι πρέπει να σπάσουν για να ανοίξουν δρόμοι, η αριστερά που δεν είναι ικανή γι' αυτό, δεν πρόκειται να αναμετρηθεί ποτέ με το αστικό μπλοκ επί της ουσίας και δεν πρόκειται να ανοίξει νικηφόρες προοπτικές για τη χώρα και τον σοσιαλισμό. Αυτό λοιπόν είναι θεμελιώδες λάθος. Βεβαίως, στην κριτική της αριστερών, νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε και ένα θετικό φορτίο. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει μεγάλες απόπειρες στο παρελθόν και για κυβερνήσεις αριστεράς και για λαϊκά μέτωπα και οι οποίες έχουν αποτύχει. Πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε από αυτή την κριτική ένα γόνιμο και θετικό φορτίο. Τους κινδύνους που διατρέχει μια κυβέρνηση αριστεράς, αν δεν είναι συνεπής στο στόχο της, αν δεν ακολουθεί με συνέπεια, σταθερότητα το πρόγραμμά της και αν δεν στηρίζεται στο εργατικό λαϊκό κίνημα προκειμένου να το προωθήσει. Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι πολύ σοβαρό για τους κινδύνους που μπορεί να διατρέξει η κυβέρνηση αριστεράς, αλλά να μην αναδιπλωθούμε εξ αυτής της κριτικής ή λόγω αυτών των κινδύνων σε μια στρατηγική η οποία μπορεί να αποδειχθεί για την αριστερά απολύτως αντιέξοδο. Όσον αφορά την άλλη κριτική, η οποία θεωρεί περιοριστική την αριστερά και το έδρος της αριστεράς προκειμένου να αποκτήσει πλειοψηφικά ερίσματα και να ανοίξει θετικούς δρόμους. Και επομένως πρέπει να αναζητηθούν σύμμαχοι σε μια κυβέρνηση αριστεράς πέρα της αριστεράς και των ανακατατάξεων που θα την τροφοδοτήσουν στην πορεία. Δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία η αριστερά θα συμμετέχει, αλλά θα είναι μια κυβέρνηση με δυνάμεις του αστικού μπλοκ, χωρίς να προσδιορίζουμε ακριβώς ποιο είναι αυτό το αστικό μπλοκ και ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που μπορεί αύριο να είναι σύμμαχες υποτίθεται σε αυτή την προοπτική. Η άποψη αυτή εκ των πραγμάτων οδηγεί σε μια άλλη λογική για την περαιτέρω πορεία της αριστεράς και του κινήματος. Διότι αν την αποδεχθούμε, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αριστερά πρέπει να πάει σε αναδιπλώσεις και οπισθοχωρήσεις. Ότι η αριστερά προκειμένου να βρει ερίσματα στο αστικό μπλοκ που το βλέπουμε περίπου ομοιογενές απέναντι στην αριστερά και συμπορευόμενο με την Τρόικα και τα μνημόνια, προκειμένου να βρει ερίσματα στο αστικό μπλοκ πρέπει να κάνει ανοίγματα σε αυτό το οποίο κοινώς μας λένε κεντρό και μεσαίο χώρο. Αν αρχίσει όμως η αριστερά να χαϊδεύει τον λεγόμενο κεντρό και μεσαίο χώρο, αν αρχίσει να οπισθοχωρεί, να αναδιπλώνεται προκειμένου υποτίθεται να εξασφαλίσει πολιτικό και κοινωνικό έδρος σε αυτή την κατεύθυνση, τότε αυτή η αριστερά
δεν θα χάσει μόνο το στρατηγικό της στόχο, αλλά πολύ φοβούμεθα ότι πολύ γρήγορα θα χάσει και τον αντιμνημονιακό προοδευτικό της προσανατολισμό. Αυτή η άποψη, η οποία προσπαθεί να υποβληθεί στο ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ, από τον αστικό μας περίγυρο, όπου μας καλούν να γίνουμε ρεαλιστές και να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και στις καταστάσεις προκειμένου να έχουμε πρόσβαση στην εξουσία, αυτό το οποίο θέλει είναι να ακυρώσει τον αριστερό λόγο, να ακυρώσει την αριστερή πράξη, να ακυρώσει την αριστερή προοπτική και σε τελευταία ανάλυση να απονευρώσει και να φυλατώσει το ΣΥΡΙΖΑ. Και επομένως να διαιωνίσει την τροϊκανή μνημονιακή διακυβέρνηση με άλλους τρόπους βεβαίως και άλλες μορφές και κυρίως να επιτύχει το μείζον που είναι η πλήρης και απόλυτη κοινωνική εργασιακή κατεδάφιση της χώρας και στο πλαίσιο αυτό η κινεζοποίηση όλης της Ευρώπης. Αυτός είναι ο λόγος που αυτή η άποψη πρέπει να απορριφθεί, παρόλο ότι έχει ως δόλωμα την γρήγορη υποτίθεται προσπέλαση στην κυβερνητική εξουσία. Τι χρειαζόμαστε και τι χρειαζόμαστε ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, ειδικά σε αυτή τη φάση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, συνολικά θα έλεγα η αριστερά, έκανε ένα μεγάλο άλμα. Ένα άλμα το οποίο έχει πρωτοφανή χαρακτηριστικά. Όχι μόνο για την Ελλάδα, ίσως και για την Ευρώπη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι Πέπε Γκρίλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι η αντιπολίτευση της Βουλγαρίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ριζοσπαστική αριστερή δύναμη. Με ένα πρωτότυπο και ιδιόμορφο τρόπο, θα έλεγα, και με διαφορές στο πλαίσιο της, αλλά είναι ένα πρωτότυπο ριζοσπαστικό αριστερό εγχείρημα. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία το άλμα το οποίο επιχείρησε. Διότι η πρόκληση τώρα που θέτει δεν είναι απλώς να αλλάξουμε μια κυβέρνηση στα πλαίσια του συστήματος, αλλά να φέρουμε μια κυβέρνηση, να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα αμφισβητήσει τον νεοφιλελευθερισμό και το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Κάναμε λοιπόν ένα μεγάλο εκλογικό, πολιτικό και κοινωνικό άλμα. Για να προχωρήσουμε όμως εδώ στην επόμενη φάση, που είναι ίσως η πιο κρίσιμη, η πιο δύσκολη, χρειάζεται να σκεφτούμε πάρα πολύ και να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις για την πορεία μας. Και αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή την ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να κινήσει νέες δυναμικές διαδικασίες μέσα στην κοινωνία μεγάλων ανατάξεων που θα διαμορφώσουν ένα μεγάλο πλειοψηφικό αριστερό ρεύμα, είναι να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα δεύτερο κύμα ριζοσπαστικοποίησης. Να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ένα δεύτερο κύμα ριζοσπαστικοποίησης σαν και αυτό που μας επέτρεψε και που χάρη σε αυτό πετύχαμε αυτό το πολιτικό άλμα. Και όταν λέμε δεύτερο κύμα ριζοσπαστικοποίησης, εννοούμε ριζοσπαστικοποίησης πολιτικής, ριζοσπαστικοποίησης προγραμματικής, ριζοσπαστικοποίησης κινηματικής. Και όταν λέω ριζοσπαστικοποίησης, δεν αναφέρομαι ασφαλώς στην εκτόξευση βερμπαλιστικών και ηχηρών επαναστατικών συστημάτων. Δεν αναφέρομαι σε τυχοδιοκτικές ενέργειες. Δεν αναφέρομαι
σε έναν έστω μοντέρνο, αλλά γνώριμο από παλιά, σε πολλούς από εμάς, αριστερισμό, ο οποίος βεβαίως μπορεί να ήταν ο ίδιος αυτοικανοποιημένος, αλλά σε κάθε επανάληψη των πολιτικών που έκανε βρισκόταν σε όλο και μεγαλύτερο περιθώριο. Όταν λέμε νέο ριζοσπαστισμό για τον ΣΥΡΙΖΑ, εννοούμε ριζοσπαστισμό ο οποίος θα πρέπει να αναδειχθεί με ταξικούς, εργατικούς, λαϊκούς και κοινωνικούς όρους. Εννοούμε ένα ριζοσπαστισμό που θα μας φέρει ακόμα πιο κοντά με τα αισθήματα της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, με τις πιέσεις, τις αγωνίες, τις ανάγκες και τα προβλήματά της. Ένα νέο ριζοσπαστισμό που θα μας επιτρέψει να σταθούμε πιο κοντά σε μεγάλους αγώνες, να ενθαρρύνουμε αγώνες, να συμβάλλουμε σε αγώνες και, και τελικά σε μια μεγάλη νέα αγωνιστική πλειοψηφία με την ηγεμονία της εργατικής τάξης, αγωνιστική κοινωνική πλειοψηφία σε ένα μπλοκ δυνάμεων που θα ξεκινάει από την πρωτοπόρα εργατική τάξη της χώρας μας και θα διαμορφώνεται στα πιο φτωχά στρώματα, μεσαία στρώματα των πόλεων και στην φτωχομεσαία αγροτιά. Αυτός είναι ο ριζοσπαστισμός που χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση για να μπορέσουμε να σπάσουμε το φράγμα, να αποκτήσουμε το πολιτικό προβάδισμα απέναντι στο κυβερνητικό αστικό μπλοκ και να οδηγήσουμε γρήγορα τη χώρα μας σε μια μεγάλη προοδευτική ανατροπή. Επιτρέψτε μου τελειώνοντας, θα ήθελα να πω και άλλα πράγματα, αλλά ο χρόνος δεν το επιτρέπει, να πω δύο μονάχα λόγια για το θέμα της πολιτικής ριζοσπαστικοποίησης. Πολιτική ριζοσπαστικοποίηση σήμερα δεν σημαίνει, όπως σας είπα, ανοίγματα στο κέντρο και στα μεσαία στρώματα, ούτε λοξοκοίταγμα σε δυνάμεις πέραν της αριστεράς και ειδικότερα σε δυνάμεις της συμβιβασμένης, ενταγμένης ακόμα και στο μνημονιακό σύστημα αριστεράς. Τέτοια ανοίγματα δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα και κινδυνεύουν να ακυρώσουν το ρόλο. Το άνοιγμα πρώτα απ' όλα που πρέπει να κάνουμε είναι στις κοινωνικά αριστερές δυνάμεις, αλλά και στις πολιτικά αριστερές δυνάμεις που είναι ζωντανές στη χώρα μας, έχουν παρουσία, ρόλο και δράση, και να το κάνουμε αυτό το άνοιγμα με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, όχι ενωτικές εκφωνήσεις για να ξεσκεπάσουν, υποτίθεται, τους άλλους στον χώρο της αριστεράς, με ουσιαστικές πολιτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες να θέτουν τα ουσιαστικά θέματα με ένα θετικό και γόνιμο τρόπο. Βεβαίως εδώ υπάρχει η ένσταση η οποία ακούγεται από πολλές πλευρές και στον χώρο μας και στον χώρο της αριστεράς, ότι δεν είναι δυνατόν δυνάμεις που βρίσκονται στα αριστερά μας, ειδικότερα το ΚΚΕ, να κάνει τέτοια βήματα που να επιτρέψουν μια νέα ενωτική προοπτική στον χώρο της αριστεράς. Δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μεγαλύτερο λάθος σε αυτή τη σκέψη, μεγαλύτερο λάθος το οποίο θα πληρωθεί αν επιμείνουμε πάρα πολύ ακριβά από το κίνημά μας. Καταρχάς πρέπει να δούμε ότι στον χώρο της αριστεράς ήδη αναπτύσσονται σειρά θετικών πρωτοβουλειών, οι οποίες αξίζει τον κόπο να τις σημειώσουμε, να συναντηθούμε μαζί τους και να αναπτύξουμε ένα διάλογο. Αναφέρω για παράδειγμα, χωρίς να είναι η μόνη, την πρωτοβουλία των χιλίων, η οποία έχει ένα πολύ θετικό και γόνιμο φορτίο και νομίζω εδώ στη Διεθνή Συνάντηση ήρθαν εκπρόσωποι της με όλη την πολυχρωμία που έχουν και αναπτύξαν ένα πολύ ουσιαστικό θετικό λόγο και νομίζω θα ακολουθήσει και ο Νίκος ο Βαλάνης, να μου επιτρέψει που το λέω και ονομαστικά, που ανήκει στην πρωτοβουλία των χιλίων και ασφαλώς έχει κάτι να πει σε αυτή την αίθουσα, κάτι να πει και σε εμάς. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτή. Δεν θέλω να επισέλθω και σε άλλες πρωτοβουλίες οι οποίες αναπτύσσονται στον χώρο της αριστεράς και οι οποίες είναι στις παρυφές κομμάτων,
και οργανώσεων της αριστεράς. Θα ήθελα όμως να σημειώσω τις σημαντικές διεργασίες που γίνονται στο ΚΚΕ για όσους δεν τις παρακολουθούν από κοντά. Και φυσικά δεν θα πω εδώ κάτι το μυστικό, αλλά ξέρουμε ότι σε αυτή τη φάση διεξάγεται ένας πολύ γόνιμος, πάρα πολύ ουσιαστικός, πάρα πολύ ζωντανός και πλούσιος διάλογος μέσα στο ΚΚΕ, ο οποίος παίρνει δημοσιότητα από τις στήλες του Ριζοσπάστη ενώπιση του 19ου Συνεδρίου. Και όσοι παρακολουθούν αυτό το διάλογο θα έχουν διαπιστώσει ότι έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ένα πολύ ουσιαστικό πολιτικό και ιδεολογικό ρεύμα απόψεων, το οποίο ρεύμα ταράζει τα νερά μιας δογματικής ορθοδροσύνης και θέτει ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμα και σημαντικά για όλη την αριστερά και για τις εξελίξεις στην αριστερά της χώρας μας και τις στρατηγικές τους προτεραιότητες. Απέναντι λοιπόν σε αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να κλείνουμε τα μάτια. Και δεν μπορεί η προσπάθειά μας η πολιτική για να βρούμε δυνατότητες και προοπτικές να είναι μόνο από τη μία πλευρά και να αγνοεί την άλλη. Να ξέρουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε εδώ, έφτασε διότι κατόρθωσε να αναπτύξει ένα αριστερό βάθος που αν αποκοπεί από αυτό δεν μπορεί να έχει προοπτική για ανακατατάξεις και σε αυτούς που λένε χώρους πέρα του ΣΥΡΙΖΑ, πολιτικούς και κυρίως κοινωνικούς. Και τελειώνω επίσης, μόνο με μία φράση όσον αφορά την προγραμματική ριζοσπαστικοποίηση, πολύ μεγάλο θέμα, πάρα πολύ όμως χρήσιμο και επίκαιρο. Και εδώ χρειάζεται να δούμε πολλά πράγματα, όχι μόνο στο κεντρικό, στην κεντρική κατεύθυνση της προγραμματικής μας προοδευτικής εναλλακτικής λύσης, αλλά και στους επιμέρους τομείς. Χρειαζόμαστε μια αδιάκοπη, συνεχή, ακατάβαστη, προωθημένη, προγραμματική επεξεργασία, εναλλακτική προγραμματική επεξεργασία, που θα απαντά σε προβλήματα και αγωνίες των εργαζομένων και θα δείχνει ετοιμότητα και επάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει στα κεντρικά προβλήματα της εθνικής κοινωνίας και στις αγωνίες των ανθρώπων. Το κυριότερο όμως. Ήρθε η ώρα να ξαναδούμε ορισμένα πράγματα και να τα δούμε με ένα θετικό τρόπο, βλέποντας και τις εξελίξεις γύρω μας. Τις εξελίξεις και τις περιφερειακές και τις ευρωπαϊκές. Και πρέπει να πούμε με αποφασιστικότητα εδώ ότι αυτή η χώρα μπορεί να ζήσει και να ανοίξει θετικές προοπτικές χωρίς τους εκβιασμούς και τις απειλές των κυρίαρχων κέντρων και της Τρόικας για την χρηματοδότησή της από την Τρόικα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν με αποφασιστικότητα δεν πούμε ότι υπάρχει δρόμος πέρα και έξω από την χρηματοδότηση αυτή και δεν αναδείξουμε ποιος είναι αυτός ο δρόμος και δεν το συγκεκριμοποιήσουμε, τότε θα δεσμεύουμε ένα δυναμικό πολιτικό και κοινωνικό το οποίο ψάχνει και αναζητά θετικούς αξιόπιστους εναλλακτικούς δρόμους. Και βεβαίως, μαζί με αυτό, πρέπει να προσθέσουμε την ικανότητά μας να αμφισβητούμε και να αμφισβητήσουμε τώρα και σε βάθος τις δομές της Ευρωζώνης και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν προχωρήσουμε και στον δημόσιο λόγο με
μια καθαρότητα επ' αυτού, τότε πολύ φοβούμεθα ότι ιδιαίτερα σε αυτή τη φάση, όταν γύρω μας όλα καταραίουν, όλα αλλάζουν και αμφισβητούνται αυτά τα δέσποτα από δυνάμεις πολύ πέρα της αριστεράς, τότε πολύ γρήγορα ίσως να δούμε να χλωμιάζει γύρω μας η κατάσταση και το τοπίο. Πιστεύω ότι οι διεθνείς συναντήσεις σαν κι αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές. Μπορεί να συμβάλλουν και στις δικές μας επεξεργασίες, στον πλούτο της δικής μας σκέψης ως αριστερά στη χώρα μας, αλλά και εμείς με τις εμπειρίες και, τους αγώνες μας και τους αναζητήσεις και τις προβληματισμούς μας να δώσουμε κάτι και στους συντρόφους από την Ευρωπαϊκή και την αριστερά σε όλο τον κόσμο. Όλοι μαζί, νομίζω, στην αριστερά της χώρας μας έχουμε ένα κοινό μέλλον. Είμαστε σε μια πολύ μεγάλη κοινή πρόκληση και μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια νικηφόρα προοπτική. Ας κάνουμε ό,τι το καλύτερο.